Μόνο υπερηφάνεια μπορούν να αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί του Τρίτου ΕΠΑΛ Βόλου, όπου 19 από τους 88 υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων αρίστευσαν, συγκεντρώνοντας πάνω από 18.000 μόρια, ενώ οι 9 από αυτούς συγκέντρωσαν πάνω από 19.000 μόρια. Ξέρετε πολύ καλά ότι το αποτέλεσμα είναι πάντοτε χρεώνεται στο μαθητή, αλλά από εκεί και πέρα είναι και η δική μας ικανοποίηση ότι συμβάλαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα καταλαβαίνετε, όσο χαρήκανε τα ίδια, τόσο περισσότερο χαιρόμαστε κι εμείς και τόσο περισσότερο έτσι πεισμώνουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Από το Τρίτο ΕΠΑΛ Βόλου αποφύτησαν ο πρώτος των πρώτων φέτος στη Μαγνησία, ο Κυριαζής Αγαθός με 19.650 μόρια και η Αγγελική Κυριαζή με 19.600 μόρια. Οι βαθμοί μου στα μαθήματα ήταν πάρα πολύ καλοί, ιδιαίτερα στην έκθεση όπου δεν το περίμενα ότι θα ήταν τόσο ψηλός ο βαθμός. Πόσο έγραψες δηλαδή? Έγραψα 18 και 7. Στα υπόλοιπα? Στα υπόλοιπα έγραψα επίσης καλά, στα μαθήματα ειδικότητας ήταν σχεδόν άριστα. Και στα μαθηματικά όπου, εντάξει, δεν περίμενα το βαθμό ότι θα ήταν άριστα. Περίμενα ότι θα περάσω στη σχολή που θέλω, ότι σίγουρα θα είναι υψηλά τα μόρια, αλλά όχι ότι θα είναι τόσο πολύ ψηλά. Νιώθω δικαιωμένη για την προσπάθειά μου, για όλο το διάβασμα που έριξα τα τελευταία 3 χρόνια. Στόχος της Αγγελικής είναι η ιατρική σχολή. Άρα λοιπόν γιατρός. Ναι. Έτσι, ήταν ο στόχος σου εξ αρχής? Ναι, εξ αρχής. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το είναι μεγάλο μου όνειρο η ιατρική. Ιατρική ειδικότητα, έχεις σκεφτεί που θες να κατευθυνθείς? Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες που έχω στο μυαλό μου τη συγκεκριμένη στιγμή. Θα θέλω να μπω μέσα, να τις δω όλες. Τότε θα μπορέσω νομίζω να καταλήξω σε μια σίγουρη απάντηση. Και τα δύο πρώτα παιδιά, και ο Κυριαζής Αγαθός και η Αγγελική Κυριαζή, επιθυμούν να περάσουν στην ιατρική σχολή, αλλά επίσης και άλλα παιδιά με λιγότερα μόρια επιθυμούν την πρόσβασή τους στην ιατρική και έχουν τη δυνατότητα να περάσουν στην ιατρική. Και στην κτηνιατρική έχουμε μαθήτρια που εκδήλωσε το ενδιαφέρον τους και στην εργοθεραπεία. Όλες είναι ιδιαίτερα υψηλόβαθμες σχολές και σχολές βέβαια με πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Γι' αυτό και είναι και στις πρώτες επιλογές των παιδιών. Το 50% των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων από το Τρίτο ΕΠΑΛ Βόλου πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είχαμε 88 υποψήφιους από το σχολείο και αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι με βάση τις περσινές πάντοτε βάσεις ότι περίπου 43 μαθητές θα βρεθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.